Όταν σου το πει ο δικαστής και ο εισαγγελέας, νομίζω ότι τρέχεις και το κάνεις. Μπορεί να στο λέει ο χρόνος και να μην τον ακούς, αλλά όταν στο λέει ο δικαστής και ο εισαγγελέας, το κάνεις. Ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καβάλας κατά εργολάβου για το έργο των οπτικών ινών μετά τις συνεχιζόμενες διακοπές υδροδότησης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, Απόστολος Χρόνης. Έχουμε τεχνίτη μόνιμα και στους δύο εργολάβους αυτή τη στιγμή της Κοσμοτέ, οι οποίοι πραγματοποιούν εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών. Έχουμε μόνιμα τον τεχνίτη ο οποίος τους υποδεικνύει πού βρίσκονται τα δίκτυά μας. Γιατί για τα καινούργια δίκτυα έχουμε σχέδια κανονικά. Για τα δίκτυα όμως του 1926 ή του 1960 δεν υπάρχουν σχέδια αυτή τη στιγμή. Οι τεχνίτες μας όμως, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει βλάβες σε όλα αυτά τα δίκτυα, γνωρίζουν πού βρίσκονται. Πηγαίνει λοιπόν ο τεχνίτης εκεί. Τους υποδεικνύει πού βρίσκονται οι γραμμές. Τελειώσαμε, παιδιά, δεν θα ξανακόψετε με την κορδέλα σας, με τον τροχό σας. Ναι, τελειώσαμε. Αυτό έγινε προχθές στην οδό Θεσσαλονίκης, την περασμένη Πέμπτη. Από τη στιγμή λοιπόν που φεύγει ο τεχνίτης μας, γιατί υποτίθεται τελειώσανε, σε ένα τέταρτο τον ειδοποιούν ότι έχουμε βλάβη. Μα αφού σταματήσατε να κόβετε, πώς προκλήθηκε βλάβη? Να, του λένε, 3 μέτρα μόνο πήγαμε να κόψουμε. Αυτά τα 3 μέτρα όμως ήταν αρκετά για να μείνει μισή πόλη από νερό. Επειδή λοιπόν η συμπεριφορά τους είναι λεόντια, γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, τέλος πάντων, ετοιμάστηκε και η ΔΕΙΑΚ, σήμερα ετοιμάστηκε και η τεχνική υπηρεσία. Αύριο το πρωί να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή για να σταματήσει το έργο. Να σταματήσει εντελώς και να έρθουν να επαναπροσδιορίσουμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύουν. Στους οποίους δεν μπορούμε να συνοηθούμε είναι η συγκεκριμένη εταιρεία. Στην οποία άπειρες φορές έχουμε πει τι πρέπει να κάνει και δεν το ακολουθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν μια λεόντια, θα έλεγα, συμπεριφορά. Όταν δηλαδή προκλήθηκε η βλάβη και μετά, μπροστά στα δικά μου μάτια, ξαναβάλλουν τον τροχό να ξανακόψουν. Και με φασαρία, είναι η αλήθεια, σταμάτησα το μηχάνημά τους. Έχουμε πάει εκεί, αποκαθιστά το δικό μας συνεργείο τη βλάβη και έχουν φύγει πάρα πολλά φερτά υλικά στην οδό Υψηλάντου. Οπότε λέω σε κάποιον εκεί, στείλτε 2 εργάτες να καθαρίσουν την οδό Υψηλάντου, η οποία έχει γεμίσει με πέτρες, χώματα, χαλίκια και επικίνδυνος πλέον ο δρόμος. Α, μου λένε, εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τη δικιά μας δουλειά για να κάνουμε τη δικιά σας. Όχι λοιπόν, δεν είναι δική μας δουλειά για να πηγαίνουμε πίσω από τις βλάβες τους και να κάνουμε και να επισκευάζουμε τη βλάβη και να καθαρίζουμε τους δρόμους. Είναι δική τους δουλειά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη να σταματήσει το έργο και να έρθουν να ξανακουβεντιάσουν πάλι από την αρχή. Πώς βρήκαμε ένα κοινό βηματισμό με τις υπόλοιπες εταιρείες, έτσι πρέπει να γίνει και με αυτή. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Το κόστος το οποίο προκαλείται από κάθε βλάβη είναι πολύ μεγάλο, πέρα από την ταλαιπωρία του κόσμου, έτσι, γιατί ο κόσμος έχει δίκιο. Όταν κόπηκε το νερό στην οδό Θεσσαλονίκης με την συμβολή της με την οδό Ήρας, έμειναν τα σπίτια στον Τίμιο Σταυρό από νερό. Μέχρι και εκεί, μέχρι και στα 500. Γιατί το δίκτυο είναι νέο, είπαμε. Οπότε όλη η μέση ζώνη έμεινε από νερό. Δεν ξέρει ο κάτοικος που βρίσκεται στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας ότι έχει προκληθεί βλάβη από τις οπτικές ίνες. Και με το δίκαιο του άνθρωπος βρίζει τη ΔΕΙΑΚ, η οποία δεν ευθύνεται γι' αυτό, ίσα-ίσα. Τα παιδιά μείναν μέχρι τις 5 για να αποκαταστήσουν πλήρως τη βλάβη. Είπαμε ότι θα πρέπει να σεβαστούν την πόλη μας, θα πρέπει να σεβαστούν τις δομές που έχει και τα δίκτυα που έχει. Γι' αυτό τον λόγο θα προσφύγουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα βρούμε και λύση, γιατί οι δικαστές είναι λογικοί άνθρωποι, αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.